Είναι η δόκτωρ Ανδριανή Οδυσσέως, υποψήφια βουλευτής με την ΕΔΕΚ. Καλή σας ημέρα, κυρία Οδυσσέως. Καλή σας ημέρα, καλή ημέρα και στους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Διάβαζα και ένα άρθρο σας, κυρία Οδυσσέως. Έχετε χαρακτηρίσει τη διαφθορά ως μια σύγχρονη μορφή καρκίνου. Ακριβώς. Η διαφθορά δεν έχει χαρακτηριστεί μόνο από εμένα, αλλά και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως μια μορφή καρκίνου. Ο καρκίνος τι είναι? Είναι η κακοήθεια εκείνης των οργανισμών, η οποία αποσυνδέει τα μηνύματα, δηλαδή το καρκινικό κύτταρο δεν παίρνει τα μηνύματα που πρέπει, δρά ανεξέλεκτα, δρά ύπουλα, και αν δεν πάρουμε τα αρχικά μηνύματα, τα πρώτα συμπτώματα, και δεν έχουμε αυτή την ευαισθησία, θα προχωρήσει και θα φτάσει σε μια ανεξέλεκτη και μια αναστρέψιμη κατάσταση. Αυτό είναι ακριβώς συμβαίνει και με τη διαφθορά, που τρώει τα σπλάχνα της κοινωνίας μας και που δυστυχώς, να μου επιτρέψετε να πω, ότι όλοι εμείς εδώ, σε αυτόν το τηλεοπτικό και διαδικτυακό πάνελ, ας κοιταχτούμε στον καθρέφτη και ας αναρωτηθούμε τι έχουμε κάνει διαχρονικά για να σταματήσει αυτόν το φαινόμενο, το οποίο τα τρία μεγάλα κόμματα στην Κύπρο συντηρούν και αναπαράγουν. Και θέλω να τονίσω το γεγονός ότι σήμερα το αισθάνεται ο κόσμος πολύ πιο έντονα, επειδή υπάρχει αυτή η μεγάλη ανέσεια. Πρώτα μετά το κούρεμα του 2013 και τώρα με την επιδημιολογική και υγειονομική κρίση που περνούμε, έχει γίνει πολύ πιο εμφανής η άνηση κατανομή του πλούτου στη χώρα μας και πλέον ο κόσμος ξεσπά. Ναι. Και πέραντα από το κοινωνικό, έχουμε και πολιτικό αντίκτυπο της διαφθοράς με εξάρτηση ακραίων πολιτικών ομάδων. Μάλιστα. Θέλω να τονίσω το εξής. Την ευθύνη τη μεγάλη για τη συντήρηση της διαπλοκής και της διαφθοράς την φέρουν αυτοί που κυβερνούν για πολλά χρόνια προφανώς και συντηρούν αυτή την κατάσταση της ανακύκλωσης και του κομματισμού και του νεποτισμού. Αυτό είναι το ένα. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα και οι πολίτες που το αποδεχόμαστε. Γι' αυτό είπα από την αρχή να κοιταχτούμε όλοι στον καθρέφτη και να δούμε ποιος τόλμησε ποτέ να κάνει τη διαφορά. Ο κάθε πολίτης με την έννοια τάχατες που να μην αδικηθώ στρέφει στο μέσον. Και αυτό να το συντηρεί και να κυκλώνει ολόκληρη την κοινωνία, γιατί μετά έρχεται και θέλει να ψηφίσει ξανά αυτούς που τον βοήθησαν προηγουμένως. Και νομίζει ότι αν δεν είναι με κόμμα εξουσίας, δεν θα μπορέσει ποτέ να ανεληφθεί. Και αυτό κρατεί την νεολαία μας, τον πλούτο μας, τους μορφωμένους νέους μας, μακριά από την Κύπρο. Διότι ξέρουν, αν έρθουν στην Κύπρο για να βρουν κανονική καριέρα, θα πρέπει να μπουν μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα του συστήματος. Και εδώ είναι που χρειάζονται βαθιές τομές. Ο συναγερμός κυβερνά τον τόπο 18 χρόνια, 10 χρόνια με την κυβερνήση Σπυρίδη και 8 τώρα. Το δίκο συγκυβερνήσει πλήστε τόσες φορές. Τι έχει γίνει αυτό το διάστημα για να αλλάξουμε αυτούς τους θεσμούς, για να βάλουμε πραγματικά τιμωρητικά μέτρα. Να σας θυμίσω απλά ότι το 2012. 24 Οκτωβρίου, η ΕΔΕΚ τότε ζήτησε πλήρη διερεύνηση και διαγραφή των δανείων που είχαν γίνει για τα μεγάλα κόμματα και κομματικούς οργανισμούς και κανένας δεν το στήριξε. Ότι το 2013 ζητήσαμε τα DVD από τις τράπεζες για να δούμε ποιος έμπαινε, ποιος έβγαινε, ποιος αλλοίωνε δεδομένα, ποιος έκανε μετακίνηση κεφαλαίων και πάλι κανείς δεν ακούστηκε. Να πούμε ότι πλήστες όσες φορές ζητήσαμε από τη Βουλή άρση του απορρίτου και καμιά ανταπόκριση δεν βρήκαμε. Και όσον αφορά τα ΠΕΠ που συζητήθηκαν πρόσφατα, είχαμε ζητήσει να κατατίθεται φορολογική δήλωση όλων των δημοσίων προσώπων με πλήρη έλεγχο και ούτε σε αυτόν εισακουστήκαμε. Ναι. Και έρχομαι στο θέμα της Αλταμίρα και του συνεργατισμού. Μα τι έγινε στο συνεργατισμό? Τι ήταν οι δύο μεγάλοι εκεί που έκαναν πραγματική συγκυβέρνηση ΑΚΕΛ και Δημοκρατικού Συναγερμού τότε με την Δήμητρα, που αντί να βοηθά τον απλό πολίτη, του κατασπάρασε την οικονομία του. Όσον αφορά τα σκάνδαλα τα οποία δεν έχουν μελετηθεί, η ίδια η ΕΔΕΚ ζήτησε για όλα τα σκάνδαλα, από τις φαρμακευτικές υπηρεσίες, από το σκάνδαλο του νοσοκομείου Λεμεσού,
από τις κυπριακές αερογραμμές, που εκεί ήταν το δίκο από όπου και προέρχεται και ο κύριος Ασπρίς και από όπου προέρχεται και το κόμμα του, είχε κάνει τόσο και τόσο σκάνδαλο μεγατόνο. Να πούμε για το νοσοκομείο Λευκοσίας. Πλήστε φορές ζητήσαμε να ανοίξουν και να συζητηθούν. Αλλά για να συζητηθούν πρέπει να το φέρει και το νομοσχέδιο αυτός που κυβερνά για να γίνουν αυτές οι τομές. Έχουμε μια κουβέντα μόνο για το νομοσχέδιο που συζητείται. Άρχι τώρα να γίνει, να παυθεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας με τον τρόπο που γίνονται οι προσλήψεις και να κάνουμε μια ριζική δομή, να δεσμευτούμε εμείς που είμαστε νέοι στην πολιτική, ότι θα κάνουμε αυτήν την ριζική δομή των προσλήψεων, που εκεί είναι που θα νιώσει ανεκουφισμένος και ο πολίτης. Μάλιστα. Διακεκριμένη επιστήμονας, η κυρία Οδυσσέως, στην πολιτική υποψήφια στη Λευκοσία με την ΕΔΕΚ, τι σας κάνει, κυρία Οδυσσέως, να θέλετε τη δεδομένη στιγμή να μπείτε στην πολιτική, να μπείτε στη Βουλή? Σαφώς δεν θα σας απαντήσω, όμως θα ήθελα να απαντήσω και στον κύριο Νασπρίν, που άφησε νεχμήν ότι η ΕΔΕΚ διαπλέκεται και αν έχω πρόβλημα να το συστώ. Το κόμμα του κυρίου Ασπρίν στήριξε την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Ο πρόεδρος, αυτός που το ίδρυσε, ο κύριος Κάρογιαν, στήριξε αναχαντών την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Και μαζί με την ομάδα του πήραν και αρκετές από τις θέσεις με μη διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες. Οπότε, μιλώντας για την ΕΔΕΚ, έναν κόμμα ιστορικών που στήριξε αυτήν την δημοκρατία από την ίδρυση της, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, κυρία Σπρί. Και η ΕΔΕΚ δεν έχει μόνο χέρια καθαρά. Καθαρά χέρια από μόνα τους δεν σημαίνουν τίποτε. Τα χέρια τα καθαρά της ΕΔΕΚ είναι και γεμάτα με προσφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία από την ίδρυση της, γιατί πάντοτε ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και θα έρθω σε αυτό. Σας βλέπω, μπαίνετε δυναμικά πάντως. Μπαίνετε δυναμικά, σας βλέπω. Ναι. Ίσως με βλέπετε εσείς ως μέλος της ΕΔΕΚ πρώτη φορά, αλλά είμαι στις επάλξεις και είμαι στο μετερίζι του μοναδικού αγωνιστικού και καταξιωμένου κόμματος αυτού του τόπου που ουδέποτε έβλαψε την Κυπριακή Δημοκρατία. Εδώ και αρκετά χρόνια από τα φοιτητικά μου χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Γιατί μια επιστήμονας που έχει μια καριέρα σταθερή να θέλει να μπει στην Κυπριακή Βουλή. Ακριβώς για να δώσει απάντηση στη διαφθορά. Γιατί η απάντηση στη διαφθορά είναι ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που να στηρίζεται στη γνώση, στην καινοτομία, αλλά στην καινοτομία με σωστές βάσεις, γιατί λυπούμε να πω ότι οι προσεγγίσεις που γίνονται από το Υφυπουργείο Καινοτομίας με αλλαγές προσωπικού, απλά και μόνο πάλι να βάλουμε τους συμμέτερους σε συγκεκριμένους θέσεις, δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Το μέλλον μας βρίσκεται στους μορφωμένους νέους μας, που είναι η επένδυση όλου αυτού του λαού και εμείς έχουμε πρόταση, και αυτός είναι ο στόχος μου στη Βουλή, με βάση την γνώση και με βάση ακριβώς την αξιοκρατία που φέρνει η γνώση και τις σωστές μεθοδεύσεις για νέες θέσεις εργασίας, για τους νέους επιστήμονες και βαθιές τομές των τρόπων πρόσληψης και ανέλυξης και με ταυτόχρονη θετική γραμμή στο εθνικό μας θέμα. Γιατί χωρίς πατρίδα, χωρίς Κυπριακή Δημοκρατία, όλα αυτά που συζητούμε είναι κενά περιεχομένου. Καλό τον κόσμο να αφήσει τις οποιασδήποτε αμφιταλαντεύσεις να πάει στην κάλπη, ειδικά τα νέα παιδιά, και να μην αποφασίνουν άλλους, να αποφασίζουν για αυτούς, χωρίς αυτούς. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Η κυρία Αδριανή Οδυσσέως είναι υποψήφια βουλευτής με την ΕΔΕΚ στη Λευκοσία.